Αυτή η κουβέντα και αυτή η αντιπαλότητα η οποία ανέβηκε τις τελευταίες μέρες είναι γιατί για να ξεχάσουμε όλα τα υπόλοιπα, για να ξεχάσουμε τις δόσεις, για να ξεχάσουμε που μας περιμένει το επόμενο διάστημα, για να ξεχάσουμε τη μείωση των συντάξεων που έρχεται. Δεν ξέρω αν έχετε να σχολιάσετε. Μην μας πείτε ότι δεν έχετε μείωση συντάξεων. Ναι. Καταρχάς, δηλαδή, από ποιους ανέβηκε το θέμα, διότι εμείς θέλουμε να συζητάμε τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών και στην επαφή μας με τους πολίτες δεν μας λένε ούτε για την Εστονία ούτε για άλλα θέματα τα οποία συνήθως συζητάμε σε τηλεοπτικά στούντιο. Αλλά αυτό είναι επιλογή του τι θα συζητήσουμε εδώ. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το θέμα του τι πραγματικά απασχολεί τους πολίτες, εγώ πιστεύω ότι απασχολούν τους πολίτες αυτά που λέμε συνήθως, δηλαδή τα θέματα της φορολογίας, τα θέματα των συντάξεων. Αυτά είναι τα πραγματικά ζητήματα και γι' αυτά να κάνουμε συζήτηση. Αλλά να πούμε για το θέμα της Εστονίας, για να μην μείνει κάτι αναπάντητο. Εμείς τοποθετηθήκαμε δημόσια ως κόμμα και ως κυβέρνηση. Είναι πολύ σωστή η απόφαση του κυρίου Κοντονή, είναι πολύ σωστή η ενέργεια αυτή. Εμείς σε καμιά περίπτωση δεν θέλουμε έναν ανιστόρητο συμβιβασμό μεταξύ ναζισμού και κομμουνισμού. Σε καμία περίπτωση δηλαδή δεν θέλουμε να μπούμε σε μια λογική να δικαιολογήσουμε με τη θεωρία των δύο άκρων που ακολουθούν συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις τα όσα έγιναν τα προηγούμενα χρόνια στη χώρα αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Δεν θέλουμε δηλαδή σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσουμε μια αναβίωση έμεση του ναζισμού που προσπαθεί να γίνει σε κάποιες χώρες με την ιστορική του δικαίωση, μέσα σε εισαγωγικά η λέξη δικαίωση, και με μια προσπάθεια του να πούμε ότι το ίδιο πράγμα είναι το ένα με το άλλο. Για τα θέματα των δημοκρατικών δικαιωμάτων και τα άλλα ζητήματα στις ανατολικές χώρες, πρώτη αριστερά μίλησε τη δεκαετία του 60. Άλλο πράγμα όμως αυτό, και άλλο πράγμα να προσπαθούμε να ισοφαρίσουμε τη μία πολιτική με την άλλη. Ναι. Και μάλιστα σε μία. Να μην βρεθούμε εκεί για να πούμε διαφορά. Τελειώνω και με μία φράση ακόμα. Και μάλιστα σε μία περίοδο όπου δυστυχώς ακραίες δυνάμεις από το χώρο της δεξιάς εισβάλλουν στην πολιτική σκηνή, είτε με τη Χρυσή Αυγή, είτε με λόγια της Χρυσής Αυγής, είτε και με άλλα πολιτικά πρόσωπα τα οποία έχουν βρει στέγη σε άλλα κόμματα. Ωραία. Και προσπαθούν να βάλουν την πολιτική ατζέντα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί λοιπόν στο τι κάνουμε σε αυτού του τομεί. Γιατί δεν πήγε ο κ. Κοντονής να υποστηρίξει αυτές τις απόψεις παρουσία των Ευρωπαίων εταίρων. Μα δεν πας να συζητήσεις σε μία. Δεν θα συζητούσε. Δεν πας να συζητήσεις αυτό που λέτε εσείς τώρα. Δεν πας να συζητήσεις. Εμείς διαφωνούμε με την ιστορία έτσι όπως έχει γραφτεί. Δεν πας να συζητήσεις σε ένα συνέδριο ή σε μία διαδικασία που είναι από την αρχή προκαθορισμένο το πλαίσιο της να πεις κάτι διαφορετικό. Τοποθετήσε ως χώρα και ως πολιτική άποψη διαφορετικά και προχωρήσε με αυτή την άποψη. Εμείς δεν κλείνουμε τα μάτια στο τι έγινε. Απλά σε καμία περίπτωση αυτή την ανιστόρητη προσπάθεια συμβιβασμού της μιας πολιτικής άποψης με της άλλης και της επιβεβαίωσης της πολιτικής των δύο άκρων που ακολουθούν άλλες πολιτικές δυνάμεις στη χώρα, δεν θα την ακολουθήσουμε. Κάποιοι λένε ότι ο βασικός λόγος που το κάνατε αυτό, που ανεβάζετε το θέμα, είναι γιατί αυτό περνάει σε ένα δικό σας ακροατήριο, το αριστερό ακροατήριο, το οποίο το έχετε ανάγκη και το φυλάτε ως κόριο οφθαλμού. Κοιτάξτε, μας κάνει μεγάλη εντύπωση ότι πολλές φορές στις δημόσιες τοποθετήσεις μας βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα πλασματικό αριστερόμετρο, το οποίο μετράει τις πολιτικές μας απόψεις, είτε με το αν κάνουμε σωστά κάτι ή όχι στα ζητήματα κυβερνητικής πολιτικής. Δηλαδή ότι αυτό που κάνουμε μέσα εισαγωγικά δεν συμβαδίζει με ένα σωστό αριστερόμετρο που κρατάνε κάποιοι, είτε σαν αυτό εδώ το θέμα. Αλλά εμείς δεν κινούμαστε με βάση αυτό. Εμείς κινούμαστε με βάση τα ιστορικά δεδομένα και υπάρχουν τα ιστορικά δεδομένα πλέον για το τι έγινε στην Ευρώπη. Και κινούμαστε με βάση τα συμφέροντα της χώρας. Υπήρξαν αιτήματα του σταλινισμού όμως, συμφωνείτε? Νομίζω τοποθετήθηκα πριν. Εμείς για τα ζητήματα της δημοκρατίας στην εφαρμογή του σοβιετικού μοντέλου σε αυτές τις χώρες έχουμε μιλήσει από τη δεκαετία του 60. Άλλο πράγμα. Άρα υπήρχαν θύματα. Μισό λεπτό. Άλλο πράγμα το να αναδεικνύεις τα ιστορικά χαρακτηριστικά κάθε περίοδου. Ωραία. Και άλλο πράγμα να προσπαθείς να ταυτίσεις ναζισμό με κομμουνισμό. Σωστά. Είναι ανιστόρητη αυτή η ταύτιση. Γιατί δεν πήγε ο κύριος Κοντονής να πει ότι υπήρχαν θύματα του σταλινισμού. Έτσι αυτό που λέτε τώρα εσείς. Όχι, εγώ δεν είπα αυτό. Τη φράση είναι δική σας. Εγώ είπα τα ζητήματα δημοκρατίας που υπήρχαν σε αυτές τις χώρες, βεβαίως και τα έχουμε αναδείξει από τη δεκαετία του 60. Ξαναρωτάμε. Σε καμία περίπτωση όμως εμείς δεν θα μπούμε στη λογική που μπαίνουν κάποιοι να ταυτίσουμε τη μία χρονική περίοδο με την άλλη. Θύματα υπήρχαν ή όχι? Ζητήματα δημοκρατίας σας είπα ότι υπήρχαν. Αλλά... Γιατί δυσκολεύεστε να πείτε ότι η περίοδος του Στάλιν είχε θύματα, είχε ανθρώπους οι οποίοι δολοφονήθηκαν από το καθεστώς? Γιατί δυσκολεύεστε να το πείτε? Εγώ δεν θα σας ακολουθήσω σε μια προσπάθεια να επαναφέρετε στην πολιτική ζωή μια πολιτική ατζέντα της δεκαετίας του 50 και του 60 δυστυχώς, και μου κάνει εντύπωση από νέους ανθρώπους να μπαίνουν σε αυτή τη λογική, η οποία έχει τη θεωρία των δύο άκρων. Ίδιο πράγμα είναι τα δύο άκρα, άρα να πολεμήσουμε και τα δύο. Ναι, είναι λάθος αυτή η άποψη. Ο κύριος Κυρανάκης το θέμα. Ο κύριος Κοντονής το έβαλε λέγοντας ότι εγώ δεν πάω.
δεν μιλάω και δεν εξισώνω όπως λέτε. Και κύριε Γιαννακάκη, στη ιστορία. Κύριε Γιαννακάκη, ήρθαν και οι υπόλοιποι. Πολύ σωστά το έβαλε ο κύριος Κοντονής. Από πώς ανατολίζει αυτή η στάση του ΣΥΡΙΖΑ για τα πραγματικά ζητήματα ή είναι κάτι πιο ουσιώδες το οποίο θέλει να περάσει. Δεν είναι πολιτική επιλογή δική μας να συζητάμε τα θέματα της Εστονίας ή τα θέματα άλλα ζητήματα. Πάμε να τα αλλάξουμε τότε. Αλλά αν μειωθούν οι συντάξεις, ναι ή όχι, κύριε Αλεξιάδη. Να πάμε λοιπόν στην κουβέντα αυτή. Να απαντήσω, κύριε Γιαννακάκη, κρατήστε το αυτό στο ρόλο. Να είμαστε καθαροί και στις θέσεις.